Πάμε να κάνουμε τώρα όμως αυτό το γλυκό, τη γλυκάρα που έχεις ετοιμάσει. Brownies με θυστικό βούτυρο, λοιπόν. Όπως είπα και πριν, Σύση, θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα και θα πω ότι πριν δώσουμε τα υλικά της συνταγής, θέλω να σας δείξω λίγο τη σάλτσα που έχω φτιάξει, αυτό το γλάσο που δεν είναι τίποτα άλλο πέραν από απλή σοκολάτα, επειδή μου περίσσεψε λίγη από σοκολάτα που είχα φέρει. Και λίγο φυστικό βούτυρο. Τα έβαλα μαζί και έλειωσαν. Εδώ βλέπετε ήδη και το φυστικό βούτυρο. Εγώ θα το ανακατέψω για να δείτε πόσο εύκολα. Όχι, δίπλα, Άρη, περίμενε. Περίμενε, το διπλανό είναι. Το μεταφέρω εγώ. Όχι, εντάξει. Αυτό είναι. Εντάξει. Εδώ λοιπόν βλέπουμε φυστικό βούτυρο και σοκολάτα και τα ανακατεύω απλά και μόνο για να δείτε πόσο εύκολα ομογενοποιείται. Ανοίγει και το χρώμα της σοκολάτας και κάπως έτσι λοιπόν έχετε μια γευστικότατη σάλτσα σοκολάτας φυστικό βούτυρο. Και έρχομαι λοιπόν να το ολοκληρώσω εδώ αυτό το πράγμα. Εδώ το... Ω παιδιά, τι κάνει τώρα ο άνθρωπος. Και καταρχόν εδώ τον τρόπο λοιπόν δίνεται και περισσότερη ένταση στη γεύση του φυστικού βούτυρου. Αλλά Κωνσταντίνε, μην πλησιάσεις. Δηλαδή, άλλαξε πλατό. Πήγαινε στο μεσημέρι, γες. Ούτε καν δίπλα, δίπλα, αλλού. Αλλού να πας. Εδώ, λοιπόν, καταρχήν θέλω να... Βλέπετε ήδη και το εσωτερικό. Και η τζίντζερ, παιδιά, αναστατώθηκε. Τι να κάνει. Τι να κάνει, ζωντανό είναι και αυτό. Θέλω να πω κάτι για τη σημερινή συνταγή που θα δείξουμε. Το brownies είναι μια αμερικάνικη συνταγή. Και χαρακτηριστικό του, γι' αυτό έχει και το όνομα, είναι η καστανή ζάχαρη. Αυτό που βλέπετε λοιπόν στο εσωτερικό, εκτός τη διχρωμία που είναι το μείγμα του φυστικού βούτυρου που σας είπα και πριν, που θέλουμε να ξεχωρίζει, βλέπουμε ότι το εσωτερικό έχει αρκετή υγρασία. Είναι σαν να είναι λασπωμένο ουσιαστικά. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι και το ζητούμενό μας στο brownies. Θέλουμε να είναι ένα μείγμα, ένα σαν κέικ ουσιαστικά λασπωμένο. Θα δείτε και τη διαδικασία της εκτέλεσης. Ένα από τα βασικά υλικά όμως που μας δίνει αυτή την όψη και την υφή είναι η καστανή η ζάχαρη. Του επιτίθεται τζίντζερ από χθες. Ξέρεις, τα σκυλιά έχουν ένστικτο. Δεν... Σου κάνω μήνυση να ξέρεις, Εσύ, ως μάνα του σκυλιού, δεν με προστατεύει. Μιλημένη είναι η τζίντζερ, Παύλο. Είναι μιλημένη η τζίντζερ. Όχι, δεν ξέρω τι το παιδί ξέρει. Λοιπόν, έλα. Για... Λοιπόν, πάμε να δώσουμε σιγά σιγά την κάρτα με τα υλικά μας για να δείτε και πόσο εύκολα είναι και τα υλικά και πόσο εύκολη και όλη η διαδικασία. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν να δώσουμε τα υλικά πρώτα για το μείγμα του brownies, που είναι ένα brownie σοκολάτας, το οποίο φυσικά αν θέλετε μπορείτε να το βάλετε και σκέτο. Χρειαζόμαστε λοιπόν 300 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα, 150 γραμμάρια βούτυρο, 300 γραμμάρια καστανή ζάχαρη, αυτό που σας έλεγα και πριν, 200 γραμμάρια αλεύρι και 4 αυγά. Αυτό είναι για το μείγμα του brownies. Και πάμε και για το μείγμα του φυστικού βούτυρου. Θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια φυστικό βούτυρο, ανάλατο, 120 γραμμάρια ζάχαρη, 1 αυγό, μία βανίλια και μία πρέζα αλάτι. Αυτό λοιπόν είναι το μείγμα του φυστικού βούτυρου και το μείγμα του brownies. Εγώ θα ξεκινήσω με το μείγμα του brownies. Αυτό που θα κάνω είναι το εξής. Θα βάλουμε τα αυγά και την καστανή ζάχαρη. Εδώ. Ξαναλέω ότι το ζητούμενό μας στην κατασκευή του brownies είναι να είναι ένα γλυκό με αρκετή υγρασία. Άρα γι' αυτό χρησιμοποιούμε και καστανή ζάχαρη. Λίγο θα το δουλέψω με το μίξερ χειρός για να μην κάνουμε και πολύ φασαρία. Αυτό που θέλουμε είναι λίγο να μπορέσουν να ομογενοποιηθούν τα υλικά μου. Δηλαδή η ζάχαρη καστανή με τα αυγά. Και με ένα μίξερ χειρός μπορείτε να το κάνετε αν θέλετε, απλά για να κάνω λίγο πιο γρήγορες τις διαδικασίες. Η καστανή ζάχαρη, λοιπόν, λόγω του ότι περιέχει ποσοστά μελάσσας, μας δίνει ένα γλυκό, στην προκειμένη περίπτωση είναι το brownies, με περισσότερη υγρασία και λίγο πιο λασπωμένο. Άρα γι' αυτό και την προτιμούμε. Εάν θέλετε, φυσικά και μπορείτε να βάλετε και λευκή ή κρυσταλλική, απλά με την καστανή γίνεται, ξαναλέω, και πιο υγρασία, πιο μεστό στο εσωτερικό του, αλλά φυσικά αφήνει λίγο και τη σπιρτάδα τη μελάσσας καστανή ζάχαρη. Εδώ δεν θα το χτυπήσω άλλο, δεν θέλω πάρα πολύ, ίσα που να μπορέσουν τα αυγά με τη ζάχαρη να ομογενοποιηθούν. Και εδώ θα προχωρήσω στο επόμενο υλικό μου, το οποίο είναι η σοκολάτα μαζί με το βούτυρο. Τα έχω βάλει σε μπεν μαρί και τα έχω λιώσει μαζί. Κλασικά, όπως κάνουμε πάντοτε όταν έχουμε σοκολάτα. Ξαναλέω λοιπόν, σοκολάτα και βούτυρο τα έχουμε λιώσει μαζί και ερχόμαστε και το ρίχνουμε στο μείγμα των αυγών με τη ζάχαρη που έχουμε ανακατέψει. Εδώ. Θα πάρω λίγο το σύρμα χειρός για να συνεχίσω όλη τη διαδικασία με το σύρμα χειρός. Ανακατεύουμε. Αν θέλετε στα brownies, αυτό που σας είπα και πριν, μπορείτε να εξαιρέσετε το φυστικό βούτυρο και να το κάνετε μέχρι εδώ τη διαδικασία που θα ολοκληρώσουμε το brownies και να έχετε ένα απλό brownie σοκολάτας που μπορείτε να βάλετε και ξηρούς καρπούς αν θέλετε από πάνω για το κλασικό brownies. Αλλά πιστέψτε με, ο συνδυασμός με το φυστικό βούτυρο και όχι μόνο δίνει φοβερό άρωμα, δηλαδή ακόμα και όταν ψήνεται, εγώ όταν το έψινα και στο φούρνο, ακόμα άνοιγα λίγο την πόρτα όταν ήταν για να το ξεφουρνίσω και μυρίζει το φυστικό βούτυρο πάρα πολύ έντονα και μου αρέσει πάρα πολύ γενικότερα σαν συνδυασμό η σοκολάτα με το φυστικό βούτυρο. Ερχόμαστε λοιπόν και ανακατεύουμε να πάρει στο εσωτερικό και το αλεύρι. Και θέλω να σας πω ότι κάπου εδώ το πρώτο μας μείγμα, το μείγμα του brownies, είναι έτοιμο. Ξαναλέω,
χτύπησα για λίγο τα αυγά με την καστανή ζάχαρη. Στη συνέχεια πρόσθεσα τη σοκολάτα, την κουβερτούρα μαζί με το βούτυρο που τα είχα λιώσει σε μπεν-μαρί. Και στο τέλος έριξα το αλεύρι. Το μείγμα μου λοιπόν είναι έτοιμο. Θα το αφήσω εδώ για λίγο για να προχωρήσουμε στο μείγμα του φυστικού βούτυρου. Απλά και γρήγορα. Παύλο, δώστε λίγο νεράκι, δίψασε πάλι. Εδώ λοιπόν έχω το φυστικό βούτυρο. Mm. Θα ρίξω το αυγό. Θα ανακατέψω λίγο. Εσύ μου φέρε μου και τη ζάχαρη. Τίποτα. Τώρα δεν βάζεις καστανή, τώρα λευκή. Τώρα λευκή. Γιατί? Για να μην γίνει πάρα πολύ βαρύ μετά γευστικά. Αν θέλετε όμως και σας αρέσει η γεύση της καστανής, εννοείται ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και την καστανή και σε αυτό το μείγμα, έτσι. Απλά επειδή έχει το φυστικό βούτυρο έτσι μια ιδιαίτερη γεύση, δεν θέλω να την πολυκαλύψω με τη γεύση της μελάσσας. Αλλά ό,τι θέλετε εσείς. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα αλλάξει ουσιαστικά και την συνταγή. Σύση μου, θέλω να φέρεις και τη βανίλια και το αλάτι. Άρα για το μείγμα του φυστικού βούτυρου, ξαναλέω ότι ανακατεύουμε ουσιαστικά όλα μας τα υλικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λίγο αλάτι έτσι για να αναδείξουμε τη μυρωδιά της σοκολάτας που θα συνδυαστεί μετά και του φυστικού βούτυρου, η βανίλια μου. Η βανίλια για το αυγό γίνεται έτσι. Ναι. Ερχόμαστε και το ανακατεύουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι λίγο σφιχτό γιατί είναι το φυστικό βούτυρο μας, έτσι και το θέλουμε όμως. Το θέλουμε, να μην μας ανησυχήσει. Και τώρα πάμε στο στήσιμο σιγά-σιγά. Βλέπετε λοιπόν ότι έχω ένα ταψί στο οποίο έχω βουτυρώσει. Και ενώ συνήθως όταν φτιάχνουμε ένα κέικ, για παράδειγμα, βάζουμε αλεύρι, εδώ βάζω ζάχαρη καστανή επίσης. Γιατί? Τι έκανε ρε παιδιά το άτομο. Θα σου πω τι γίνεται τώρα. Ένα κέικ. Ωραία ιδέα. Όταν σε ένα κέικ βάζουμε βούτυρο και αλεύρι, το αλεύρι το βάζουμε για να μην κολλάει το κέικ κλασικά και να μπορούμε να το ξεκολλήσουμε. Το αλεύρι όμως έχει την ιδιότητα επίσης ότι απορροφά την υγρασία. Και επειδή σε αυτό το γλυκό εμείς τη θέλουμε την υγρασία. Είναι αυτό που έλεγες για τη λάσπη πριν, έτσι. Μπράβο, αυτό είναι το μυστικό. Ρε παιδιά, αυτός ο άνθρωπος θα μας μάθει να μαγειρεύουμε τα πάντα, όχι. Επειδή λοιπόν όχι τη θέλουμε την υγρασία, γι' αυτό και αντί για αλεύρι βάζουμε καστανή ζάχαρη. Φανταστικό. Γιατί όσο θα ψήνεται, θα έρθει και θα βγάζει υγρασία την απορροφά. Και τώρα, εδώ με ένα κουτάλι. Και δεν θα κολλήσει, είναι σίγουρο. Ναι, δεν θα κολλήσει καθόλου. Ούτως ή αλλιώς και η καστανή ζάχαρη να μείνει εξωτερικά είναι αυτή η υγρασία που λέγαμε και πριν ότι είναι το επιθυμητό μας αποτέλεσμα, το θέλουμε. Το θέλουμε. Και τώρα λοιπόν, από το μείγμα του φυστικού βούτυρου ερχόμαστε και παίρνουμε. Να βγάλω ένα κουτάλι ακόμα για να το κάνω λίγο πιο γρήγορα να σας δείξω τι θέλω να κάνω. Διάφορα μέρη από το φυστικό βούτυρο και το τοποθετώ διάσπαρτα μέσα στο μείγμα του brownies. Εδώ, κατά αυτόν εδώ τον τρόπο. Όπου θέλετε, να αφαιρέσω εγώ και τη Μαρίζα για να φαίνεται πιο καλά. Εδώ το μείγμα σε διάφορα σημεία, απλά βάλτε και στις άκρες για να μπορέσει σε οποιοδήποτε καλά, κομμάτι και να κόψετε. Ο γιος μου μεγάλος τρελαίνεται για φυστικό βούτυρο. Τρελαίνεται. Θα το πάρει πάρα πολύ. Θα πάρω οπωσδήποτε, μην τα φάτε όλα. Θα του αρέσει πάρα πολύ. Καλύτερη, Ιρούνη, θέλει να φτιάξει μόνο την κοπέλα μου σπίτι. Και εδώ ερχόμαστε τώρα. Πώς ήρθε να μαγειρεύεις ο Χρήστος εδώ πέρα. Και ρίχνουμε λίγο από το μείγμα της σοκολάτας από πάνω. Δεν θέλουμε να το καλύψουμε τελείως. Άρα στην ουσία δεν το απλώνει. Όχι, γι' αυτό και δεν το ανακατέψαμε από την αρχή μαζί. Γιατί θέλουμε αυτή τη διχρωμία όπως φαινόταν και πριν στα κομμάτια. Για να μπορείς να ξεχωρίζει και να είναι ακόμα πιο έντονο στο δάγκωμα δηλαδή του κομματιού, να είναι πιο έντονο το φυστικό βούτυρο. Παιδιά, αυτό αν δεν είχε αυγό ομό και άψητο το τρώγες. Δηλαδή, μόνο που το βλέπεις, θες να βουτήξεις στην πισίνα αυτή. Εδώ λοιπόν να πω ότι ψήνουμε στους 180 βαθμούς για περίπου μισή ώρα. Εδώ μία διευκρίνηση που θέλω να κάνω είναι ότι κάνετε το τεστ με το μαχαιράκι όπως κάνουμε στα κέικ, αλλά το μαχαιράκι μας δεν θέλουμε να βγει τελείως στεγνό. Θέλουμε να έχει λίγο υγρασία. Και ψήνουμε λοιπόν, ξαναλέω, 180 βαθμούς στον αέρα, 30 βαθμούς περίπου. Αν θέλετε, φτιάχνετε και τσάτ της σοκολάτας. Γρήγορα, Σύση. Σύση, γρήγορα. Αχ, μου. Το δοκιμάζουμε εμείς και το λέμε ότι τέλειο. Πρέπει να το δοκιμάσεις εσύ. Εσύ δεν θες να δοκιμάσεις. Εγώ. Εσύ όχι, δεν πρέπει. Αυτό είναι πολύ ωραία ερώτηση. Πόσο δοκιμές που κάνω. Τρώω πάρα πολλά γλυκά, παιδιά. Είμαι φοβερά γλυκατζής. Δεν σου φαίνεται όμως. Είμαι φοβερά γλυκατζής. Δηλαδή τα κάνεις όλα αυτά, με τον Κωνσταντίνο ξεκινήσει το πρόγραμμα που πρέπει να μπω. Παναγία, όλα, είναι τόσο νόστιμο. Δεν έχει ανάγκη ιδιαίτερη. Αυτό εκεί δεν είναι το κομμάτι, πρέπει να το σώσω. Παιδιά, αφήστε και για το παιδί μου. Να το φτιάξει εσύ η μάνα που είσαι. Καλά σου λέει. Τι, συγγνώμη, Άννα μου. Θέλει και η Άννα, γλυκό. Α, τι θέλει. 30 λεπτά το ψήνουμε. 180 βαθμούς. 30 λεπτά στον αέρα. Ξαναλέω, κάνουμε το τεστ με το μαχαιράκι. Παίζει ρόλο το πόσο ώρα θα το ψήσουμε στο να μην βγει σφιχτό. Ναι. Αν ψηθεί πολύ περισσότερο από αυτό που πρέπει, θα μας στεγνώσει αρκετά μέσα και δεν το θέλουμε. Ωραία, γιατί οπότε ξέρετε και το φούρνο σας εσείς και μισάωρο σε ένα κανονικό φούρνο, αλλά υπολογίστε το. Μπράβο, μπράβο. Το γλυκό μέσα εισαγωγικά σκοτώνει. Είναι ο συνδυασμός, παιδιά, τη σοκολάτα του φουγούρου. Σκοτώνει, σκοτώνει. Όχι, απλά μόλις φύγω από εδώ θα πλακώσουν όλοι. Κράτα, σε παρακαλώ να πει στο γιο μου. Και το φυσικό βούτυρο είναι πολύ ωραίο και γίνω. Ναι, σε ωφέλιμες θερμίδες βασικά. Είναι πάρα πολύ νόστιμο.